Αγκρίνιο site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Η ειδική περίοδος έχει ξεκινήσει. Ναι. Πείτε μας λίγο, φανταζόμαστε ότι είναι σε ετοιμότητα η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα από την πλευρά σας και τι σχεδιασμό έχετε κάνει. Από όσο γνωρίζω, χθες ήταν και ο περιφερειακός διευθυντής εδώ. Ναι. Ποιες περιοχές, ποιο ήταν το αντικείμενο της συνάντησής σας? Ήταν μια θεμελιωτική επίσκεψη. Ήρθε και είδα τα δύο εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς που έχουμε στην υπηρεσία μας και την Καβαλού και την Παραβόλα, συζήτησαν τα προβλήματα που υπάρχουν. Έθεσε αυτό που θέτω και εγώ πάντα, ότι πρώτο μέλημά μας είναι όσοι πηγαίνουμε στη φωτιά να γυρίζουμε, η ασφάλεια του προσωπικού είναι το μεγαλύτερο, αυτό μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα. Κοιτάξαμε τι προβλήματα υπάρχουν, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Επίσης πήγαμε και στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Θέρμου, που είδαμε ποια προβλήματα υπάρχουν, έχουν γίνει κάποιες μετακινήσεις προσωπικού και έχει κάποια προβλήματα προσωπικού αυτή τη στιγμή το Θέρμο. Έχουν ξεκινήσει ήδη τα περιπολικά και κάνουν περιπολίες. Ήδη έχουν βγάλει δύο περιπολικά που έχουν ενημερώνει τον κόσμο ότι απαγορεύεται η καύση. Έρχεται και ένα πολύ θερμό Σαββατοκύριακο, θερμοκρασίες 35-36 βαθμούς. Έχουμε βάλει όσο περισσότερες δυνάμεις μπορούμε και ευχόμαστε και παρακαλούμε και τους συμπολίτες να καταλάβουν τη δύσκολη περίοδο που βρισκόμαστε και να μην βάζουν φωτιές για να τα λιωστά σε τους, γιατί έχει απαγορευτεί.